δεν κάνουμε πίσω αν δεν γίνει υπόγειο σιδηρόδρομος. Δεύτερον, δεν δεχόμαστε τα τείχη. Τρίτον, όταν πήγαμε στην Αθήνα, βρήκαμε μια απαξιωτική συμπεριφορά από τον Υπουργό. Και θα βάλω και ένα τέταρτο, ότι πρώτη φορά στην Πάτρα ομόφωνο το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε για πλήρη υπογειοποίηση. Σειρά κινητοποίησεων ετοιμάζουν κάτοικοι από τις περιοχές Καστελοκάμπου, Ρίου, Προαστίου, Δάφνης σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων, έτσι ώστε να στέλνουν μήνυμα στην κυβέρνηση πως στην Πάτρα δεν θα επιτρέψουν να περάσει επίγεια το τρένο. Αποφασίστηκε να κάνουν μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου. Επίσης, θα υψωθούν πανό σε κομβικά σημεία της πόλης και έπονται και άλλες κινητοποίησεις. Στη συγκέντρωση που έγινε το πρωί της Κυριακής στο Ohio Beach συμμετείχαν εκατοντάδες κάτοικοι και εκπρόσωποι φορέων. Όταν έχεις μία πόλη που ονειρευόμαστε όλοι, πέρα του τρένου είναι η ανάπλαση της πόλης μας. Το λέω πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Κλείνεις τα μάτια σου και είσαι στο Ρίο και πορεύεσαι, και ας πάμε μέχρι το πρώτο τμήμα το οποίο είχαμε να υλοποιήσουμε μέχρι τον Άγιο Διονύσιο και ήταν 6,5 χιλιόμετρα, και βλέπεις μπροστά σου ένα χώρο καταπληκτικό που αλλάζει την πόλη μας. Και αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και φτάσουμε στον Άγιο Ανδρέα, γίνεται ακόμα πιο εκπληκτικός, γιατί παράλληλα πρόκειται να προχωρήσει και η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης και η πόλη μας αλλάζει χαρακτήρα. Άρα λοιπόν έχουμε υπόγειο τρένο, προαστιακό και έχουμε γραμμικό πάρκο το οποίο σε άλλες περιοχές υλοποιείται. Και λέμε υλοποιείται στα Σεπόλια, στα οποία πάλι υπήρχε αυτή η άποψη επιφανειακά, το κάνανε επιφανειακά, αγωνιστήκαν οι κάτοικοι, προσφύγαν και στο Συμβούλιο Επικρατείας, πετύχανε τελικά να πάει υπόγεια. Και αυτό που περνάει επιφανειακά το μετατρέπουν τώρα σε υπόγειο. Τι κάνουν πάνω στην επιφάνειά του? Το αυτονόητο. Κάνουν μία ανάπλαση. Όσοι μπορέσατε και είδατε από το Δήμο, πήραμε και κάναμε μία προσομοίωση αυτού που η ΕΡΓΟΣΕ έχει κάνει τη μελέτη και λέμε αυτό θα γίνει, θέλουμε. Εντάξει, λέμε λοιπόν ότι αυτό που γίνεται εκεί πέρα θα το φτιάξουμε εμείς στα καλούπια τα δικά μας που θέλουμε ποδηλατόδρομο και μία σειρά άλλα πράγματα, αυτό να κάνουμε. Να κάνουμε αυτό το οποίο είναι που γίνεται αλλού. Εμείς τι είμαστε? Τα ποπέδια. Κάπου δεν καταλάβανε καλά και νομίζουν ότι η τρίτη πόλη της Ελλάδος μπορείς να σχημονείς πάνω της χωρίς αντίσταση. Εμείς εκείνο το οποίο διατυπώνουμε είναι ότι δεν θα γίνει αυτό που ονειρεύονται. Ότι γρήγορα γρήγορα και χωρίς πολλά πολλά, άντε να περάσουμε και να τελειώνουμε. Δεν θα τελειώσουν. Θα πάμε όπως θα έχουμε σχεδιάσει, με την απόφαση και του Δημοτικού μας Συμβουλίου, θα πάμε και θα πορευτούμε μέχρι τέλους για να επιβάλλουμε αυτό το οποίο λέμε εμείς τώρα.